Εδώ σαν για τίτλο στη μουσική μας βραδιά που θα έχουμε εδώ, στις μουσικές βραδιές. Μια χαρά είναι εδώ το Περιγόλι του Ουρανού, είναι ένας χώρος πραγματικά ιστορικός, όπως το βλέπετε είναι αγνώριστο βέβαια, είναι εντελώς ανακοινισμένος. Όπως σας είπε και η κυρία Πίτσα, είμαστε πολύ χαρούμενοι, υπάρχει μια καλή άβρα μεταξύ μας. Τα τραγούδια που λέμε είναι αυτά τα κλασικά τα δικά μας, οι τραγουδιστές λένε τις επιτυχίες τους. Παράλληλα κάνουμε και ένα πρόγραμμα που είναι βασισμένο στα δικά μου τραγούδια. Με στόχο πάντα να διασκεδάσει ο κόσμος όσο το δυνατόν καλύτερα. Σε τέτοιους χώρους έχετε τον κόσμο λίγο πιο κοντά. Ακριβώς, ναι. Δεν είναι μεγάλη σκηνή εδώ και αυτό είναι η δική του χάρη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ έχω κάνει και σε μεγάλες σκηνές. Γι' αυτό. Ναι, αλλά εδώ είναι μια άλλη επικοινωνία. Είναι μπροστά ο κόσμος, ας πούμε. Καμιά φορά κάνουμε για καμιά επιθυμία που λέμε. Τι είναι για εσάς η μουσική? Κοιτάξτε, η μουσική είναι το πάνω. Εγώ γεννήθηκα για να γίνω μουσικός. Τώρα συνθέτης προέκυψε αυτό, έτσι. Είναι το πάνω, δηλαδή εγώ περπατώ στον δρόμο και τραγουδάω συνέχεια. Στο αυτοκίνητο μόλις μπαίνω, το πρώτο που κάνω είναι να ανοίξω ραδιόφωνο, έτσι. Κάνω ζάπινγκ συνεχώς. Βλέπω και το τοπίο το ραδιοφωνικό όπως είναι και είναι το πάνω, πραγματικά είναι η ζωή μου το, η μουσική. Ακούγοντας γενικότερα τη μουσική του σήμερα, τι είναι η αίσθηση? Κοιτάξτε, έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι. Εμείς ζήσαμε μια χρυσή εποχή, πραγματικά είμαστε πολύ τυχεροί. Εγώ νιώθω δηλαδή τον εαυτό μου ότι είναι πολύ τυχερός. Προλάβαμε τις χρυσές εποχές, τις μεγάλες εποχές, τις μεγάλες συναυλίες, τα μεγάλα γεγονότα, τους μεγάλους δημιουργούς, έτσι. Εντάξει, άλλαξε το τοπίο και οφείλουμε να το αποδεχτούμε, το αποδεχόμαστε δηλαδή. Εγώ με πολύ χαρά ακούω τους νέους που κινούνται με άλλο τρόπο, ας πούμε, με τα διαδίκτυα και με όλα αυτά. Έχετε για εσάς μια καλλιτεχνική κόπωση με το καινούργια, το καινούργιο μόδα που υπάρχει στη μουσική? Σε μένα για την αυτή κόπωση. Αν πιστεύετε ότι επειδή είναι κάτι τελείως διαφορετικό, είναι αυτό ηλεκτρονική, ναι, μουσική, είναι διαφορετική, ότι ναι, κοιτάξτε, μπορεί να αισθάνεστε εσείς ότι δώσατε ό,τι είχατε να δώσετε και τώρα είστε πιο λιτός? Ναι, φυσικά έτσι το αισθάνομαι. Έδωσα πάρα πολλά και δόξα τω Θεώ ο κύκλος κλείνει πολύ καλά. Αλλά δεν σταματάω όμως, κάνω και παραγωγή τώρα δίσκους και παραγωγές μαζί με την κυρία Πίτσα, θα έχουμε σας καριά ένα δίσκο. Με τη ζωή Παπαδοπούλου και με την Νικολακοπούλου βγάζω ένα δίσκο αυτές τις μέρες. Δεν σταματάω, μου αρέσει αυτό που κάνω. Νιώθω ακόμα δραστήριος και όχι μαραζωμένος να κάθομαι σπίτι και να περιμένω.